Καλημέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, τρίτη μέρα σήμερα μέσα στο σπίτι, Παρασκευή είναι, πρωί εμείς έχουμε φάει το πρωινό μας, έχουν πληθεί, έχουμε ντυθεί. Τα παιδιά τώρα παίζουν στο μπαλκόνι επειδή έχει πάρα πολύ ωραία μέρα, ήλιο και ζέστη. Ο Βασίλης με τα παιχνίδια του, η Τόνια μου φαίνεται ότι τραβάει βίντεο στο TikTok. Αυτά σήμερα. Στο πρόγραμμα είναι να καθαρίσω λίγο, κάθε μέρα αυτό κάνω, αλλά θέλω να βάλω σκούπα, να σφουγγαρίσω πάλι, να μαγειρέψω, ακόμα δεν έχω σκεφτεί τι θα μαγειρέψω, να δούμε, έχουν βέβαια και γιουβερλάκια από χτες ακόμα. Τα παιδιά για πρωινό είχαν φτιάξει ρολάκια μερέντας, είχε κάνει η Τόνια μια φορά στο κανάλι της. Τι? Σε ένα βίντεο. Σε ένα βίντεο, ναι, τα φτιάξανε μόνοι τους, τη γαλίσανε, φάγανε. Εγώ τα κάνω δοκίμασα. Αυτά λοιπόν. Προς το παρόν αυτά. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς είμαστε όλοι καλά προς το παρόν, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω να είστε και εσείς καλά. Τι κάνετε εσείς, γράψτε μας πώς περνάτε. Βλέπω ότι και εσείς είστε σπίτι. Πολλοί γράφουν ότι κάνουν τα μαθήματα. Πολλοί γράφουν ότι δεν κάνουν τα μαθήματα. Μπράβο σας που κάθεστε σπίτι. Καθίστε, υπομονή. Και ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Τώρα ο Βασίλης κάθεται εδώ, έφτιαξε ένα τσάι και εγώ έχω τσάι, μέντας, ζεστό, πίνουμε πολύ ζεστά πράγματα και νεράκι, άμα σας αρέσουν τσάι και τέτοια, πίνετε ζεστό νεράκι. Λένε ότι δεν φάει τώρα στο κορονοϊό, δεν θέλει ζεστά, ναι. Μόνο το σκέφτηκες, μπράβο. Πολύ νερό, πολλά τσάια, πολλά ό,τι υγρά έχετε να πίνετε. Η Τόνια τώρα τραβάει... Όχι, όχι τα παιδιά κοκακόλα, απαγορεύεται. Οι μεγάλοι, εντάξει, δεν είναι καλό, αλλά άμα τους αρέσει, μπορούν μόνοι τους να αποφασίσουν τι θέλουν, τι δεν θέλουν. Στα παιδιά όχι, ούτε καφέ, ούτε κοκακόλα, κανονικά αναψυκτικά δεν θα έπρεπε στα παιδιά καθόλου. Τα δικά μου δεν πίνουν. Ο μπαμπάς μια φορά μου έχει δώσει να δοκιμάσω λίγο το... Σόντα? Όχι. Ποιο? Αυτό το φουσκωτό από το καφέ. Τι, το αφρό. Εντάξει. Και βλέπει ένα παιδικό ρώσικο, πολύ ωραίο. Πολύ έτσι εκπαιδευτικό είναι. Και έξυπνο. Με σκυλάκια. Με σκυλάκια, ναι, ωραίο είναι. Η Τόνια, όπως είπα, κάνει βίντεο μέσα. Δεν θέλει να είμαι εγώ δίπλα της. Θέλει να κάνει μόνη της. Μπράβο της, μεγάλωσε το κορίτσι. Έκανε βίντεο στο TikTok και τώρα κάνει εκεί. Εδώ η Τόνια μόλις τελείωσε το βιντεάκι της, να τους και ο Βασίλης. Τελείωσε το τσάι, Βασίλη? Όχι. Όχι. Τι κάνεις? Εντάξει, Τόνια, το βίντεο, ωραίο. Ναι. Μην μιλάτε λίγο. Κάνει stories τώρα, η βίντεο στο TikTok, δεν ξέρω τι κάνει. Βασίλη φύγε, φέρασε. Stories κάνεις? Ναι. Λοιπόν, τώρα κάθομαι και κάνω μοντάζ στο βίντεο της Τόνιας. Με έχει πέσει λίγο δύσκολο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το τελειώσω με τίποτα. Αυτά λοιπόν, τα παιδιά, η Τόνια μέσα διαβάζει τα μαθήματα. Ο Βασίλης είναι με τον παπά στην κρατοκάμερα, εγώ κάθομαι πίνω και ένα καφεντάκι εδώ. Και θέλω να τελειώσω σήμερα ήρεμα τα πράγματα, μέσα στο σπίτι, τα παιδιά έχουν παίξει και στο μπαλκόνι. Όπως είδατε, η Τόνια έχει κάνει το βιντεάκι της, ο Βασίλης από εκεί και από εδώ παίρνει πράγματα, πετάει, τα παιχνίδια από εκεί, τα παιχνίδια από εδώ. Αυτά δεν βαριούνται, δεν προλαβαίνουν να βαριούνται. Μετά μπορεί να παίξουν κανένα επιτραπέζιο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, μπορεί κάτι να μαγειρέψουν, θα δούμε. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε όλοι για το ενόπνευμα το χτεσινό, που έκανα καθάριζα, το μπουκάλι είναι από το φωτιστικό ενόπνευμα που είναι για φωτιστικά. Μέσα έχουμε βάλει κανονικό καθαρό ενόπνευμα. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Ξέχασα να το αναφέρω στο βίντεο. Μην νομίζετε, ξέρω τι κάνω. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είναι η Τόνια, δίπλα μας, είμαι κι εγώ. Να μας πει για το site. Τη ρωτάτε πάρα πολύ για το site αυτό, Μπράινι. Ναι. Για πες μας, Τόνια. Κάνει τα μαθήματα. Ναι, δεν φαίνεται τίποτα, τέλος πάντων. Το έχω γράψει εγώ στα σχόλια. Ποιο είναι το site, δεν φαίνεται καν το έτσι. Οπ. Να το. Βλέπετε, αυτό είναι. Ναι.
Κλείνει το κινητό σου, έχει μπαταρία, δεν έχω μπαταρία, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, εδώ λέει επιλογή online βοήθεια σε κάθε μάθημα είναι διαθέσιμα κάθε απόγευμα από τις 5 έως τις 9. Δηλαδή, μπορείς online βοήθεια, μπορείς να μιλήσεις μέσω email με τους δασκάλους, υπάρχουν διάφοροι δάσκαλοι, τα μαθήματα. Είναι για όλες τις ηλικίες, για όλες τις τάξεις, είναι... Τώρα, πω να δω. Δεν έχω καταλάβει. Πάντως, εγώ... Μπραίνει δημοτικό. Να δούμε λίγο στο δημοτικό. Έλα. Επειδή η δασκάλα τη στέλνει και προσωπικά, όχι προσωπικά, σε όλα τα παιδιά της τάξης, στέλνει και... Είναι εψιλόν σίγμα τάβ. Εψιλόν σίγμα τάβ. Του στέλνει η δασκάλα για να κάνουν καθημερινά μαθήματα. Έτσι και μετά εμείς τα στέλνουμε με email πίσω στη δασκάλα να τα ελέγχει. Επίσης, τους έχει πει αν έχουν χρόνο να κάτσουν να δουν και αυτό μέσα αυτό το site ό,τι μπορούν να κάνουν. Αυτά λοιπόν. Ιστορία. Ναι. Ένα μάθημα, ένα τυχαίο μάθημα έβαλα τώρα. Ναι. Κάτσε λίγο να βάλω να το συνδέσουμε το. Γιατί θα κλείσει τώρα το τηλέφωνο, δεν έχω μπαταρία. Δηλαδή έχει το βίντεο έτσι και είναι πολύ ωραίο. Κωνσταντινούπολη, όπως ξέρουμε, αλώθηκε το 1453. Ένα τυχαίο μάθημα. Αυτό και καλά, σαν να είστε στη τάξη και να ακούτε την δασκάλα σας. Κάπως έτσι είναι. Καταλάβατε. Ναι, και έστειλα, έκανα ένα τεστ στην ιστορία, στην ενότητα, και επειδή δεν είχαμε κάνει Το έβαλα στην πίσω. Δεν είχαμε κάνει ένα μάθημα το τελευταίο και δεν απάντησε την ερώτηση. Και μου είπε, θα σας πούμε τι θα κάνει σωστά στο email. Θα στείλουμε, υποτίθεται. Έχω συνδέσει με το email της μαμάς. Και στέλνουν, έχουν στείλει δύο email. Το ένα προειδοποιητικό, οπότε θα έρθει το μήνυμα. Ότι θα... την ερώτηση που έκανα και στείλανε μετά την απάντηση. Αυτά. Σε κάθε μάθημα μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα έρχονται και στο Facebook και υπάρχουν πάρα πολλά site που μπορείτε να κάνετε. Υπάρχουν και κάποια από το Υπουργείο Παιδείας, μου φαίνεται. Ψάξτε το, μπορείτε να κάνετε να ασχοληθείτε. Αν δεν έχετε να κάνετε, να, εντάξει. Τώρα πάω γλώσσα. Ναι. Εδώ έχει πάρα πολλά όλα τα μαθήματα. Δεν φαίνεται καλά, δεν μπορείς να το δείξεις. Τέλος πάντων, και στο τέλος έχει online βοήθεια. Να, αποστολή ερώτησης. Αποστολή ερώτησης λέει εδώ. Θέμα, γλώσσα, και εδώ μπορείς να γράψεις την ερώτησή σου. Αλλά μπορείς να γράψεις και να το στείλεις και θα σου την απαντήσουν. Τέλειο, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Αν έχετε κάποιες άλλες απορίες, ερωτήσεις, γράψτε μας και εμείς θα απαντάμε στα βίντεο που έχουμε, έτσι. Ναι. Τώρα, παιδιά, εδώ ο Βασίλης έχει βγάλει το παιχνίδι Λάκι Κοκαλάκι. Βασικά λέγεται Λάκι Κοκαλάκι, σε αυτό εδώ το επιτραπέζιο, που είναι της AS Company. Το έχουμε δείξει σε ένα βίντεο, το έχουμε παίξει. Αλλά δεν είχε μπαταρία. Και πάει ο Βασίλης τώρα, έχουν βρει κάτι μπαταρίες εδώ, δεν ξέρω, Ιάν. Αυτή θα κάνουν ή όχι. Χρησιμοποιημένες είναι, δεν είπαμε στον μπαμπά. Ο μπαμπάς μας πήγε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Βέβαια πήγε με μάσκα και γάντια. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να ακούγεται αστείο, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά αυτή είναι αλήθεια, αυτή είναι πραγματικότητα. Γιατί να πάει με γάντια τις κουζίνες? Με γάντια μιας χρήσεως. Αυτά τα γάντια χρησιμοποιούν. Ποια γάντια να βάλει? Αυτά χρησιμοποιούν και στο νοσοκομείο. Για ψήσιμο. Όχι, δεν μπορεί να πάει με γάντια για ψήσιμο. Εντάξει, μετά θα τα βγάλει, θα τα πετάξει και... Πρέπει να προσέχουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά? Είδατε, σήμερα τα νέα μέτρα κλείσανε όλα. Εμπορικά κέντρα, καφετέριες, εστιατόρια, τα πάντα. Περίεργο ακούγεται, είναι για όλους μας δύσκολο, αλλά όλη δεν τη έχω... βραδιά θα ξεβιντώνω ένα τέτοιο. Μην ξεβιντώνεις όλη τη βραδιά, έλα λίγο πιο γρήγορα, να δούμε αν δουλεύει ο Λάκης.
Έλα, Λάκη. Αυτό το παιχνίδι παίζεται στο σκοτάδι, παιδιά. Αν δεν το. Όποιος... Για να το δείτε, μπαίνει εκεί. Α, ξέρετε γιατί εδώ χρειάζεται αυτή την κοντέλα. Γιατί? Πολλοί δεν τη ξέρουν, για να βγάζουν τις μπαταρίες. Αλήθεια? Ναι. Α, μπράβο, αγόρι μου. Μάλιστα. Για να βγάζει πιο εύκολα, γιατί καμιά φορά σφινώνει εκεί η μπαταρία. Τέτοιες μπαταρίες φίλοι, πιο λεπτές. Πιο μικρές μου φαίνονται. Λεπτές! Α, λεπτές έχουμε. Έχω ετοιμάσει. Έχει ετοιμάσει ο Βασίλης λεπτές. Λοιπόν, αυτό παίζεται στο σκοτάδι. Έχει το, αυτό που κρατούσε ο Βασίλης, το πιστόλι. Τι είναι αυτό, πιστόλι? Θυμήθηκα. Έχουμε. Κάτσε κάτω. Έχουμε τέτοιες χοντρές μπαταρίες. Αλλά είναι στο, αλλά είναι στο τέτοιο. Στο φωτιστικό του παππού. Ναι. Στο φωτιστικό του παππού. Λοιπόν, και είναι, δουλεύει σαν προζέκτορα. Πάνω στο τοίχο βγαίνουν διάφορες τέτοιες φιγούρες, βλέπετε εικόνες. Πάνω στο τοίχο, από τη μία μέρα, από την άλλη. Πού και εσύ με τον πιστόλι πρέπει να πυροβολάς για να φύγουν. Και αυτά εμφανίζονται σε άλλα σημεία του σπιτιού. Να βλέπετε, να αυτό εδώ. Βλέπετε εδώ πως δείχνει, εδώ, εδώ, εδώ. Και εσύ με το τέτοιο προσπαθείς να τα πετύχεις. Μέσα στο σκοτάδι βέβαια, δεν θα μπορέσουμε αυτό να σας το δείξουμε. Ωραίο. Καλό παιχνίδι. Διασκεδαστικό, τρέχουν τα παιδιά σε όλο το σπίτι και ψάχνουν τα φαντάσματα, ναι, τους πειρατές. Μόνο τη Βεμπενούτη η μικρή. Τι έγινε με τις μπαταρίες, Βασίλη, θα γίνει κάτι σήμερα ή όχι? Θα το καταφέρεις? Αυτά λοιπόν, να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να παίξουμε λίγο, δεν θα μπορέσω να σας δείξω. Η Τόνια... και η άλλη πρέπει να μπει. Σήμερα λοιπόν, όπως είδατε, δεν έχω τραβήξει και πάρα πολλά πράγματα, γιατί πέρασε η μέρα, δεν ξέρω πώς πέρασε η μέρα, χωρίς να καταλάβω. Βέβαια, ξυπνήσαμε λίγο πιο αργά σήμερα, κατά τις 10 εγώ και με τα παιδιά. Γι' αυτό όταν ξυπνάς... πρώτος. Ναι, ήταν 10 η ώρα. Όταν ξυπνάς λίγο αργότερα, μετά η μέρα σου φαίνεται πολύ μικρή. Και δεν κάναμε τίποτα, για μαγείρεμα είχαμε γιουβαρλάκια, δεν έχω μαγειρέψει σήμερα, είπα εντάξει δεν το κάνω. Αυτά, το πρωί τα παιδιά όπως σας είχα πει είχαν κάνει ρολά μερέντας. Ήταν πολύ ωραία, χτυπάει το κινητό. Θα μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Το τηλέφωνο το σταθερό, πάω να απαντήσω. Λοιπόν, τώρα αποφάσισα να σας δείξω τα ψώνια που μου τα έφερε τώρα ο σύζυγος. Είναι παιδιά... Βασίλη, γιατί είναι σύζυγος? Λοιπόν παιδιά, είναι τα πράγματα που βρήκε. Είναι τα, εντάξει, αυτά που πήγε να πάρει, ούτε τα μισά δεν πήρε, γιατί δεν ήταν. Πήρε ό,τι βρήκε τέλος πάντων. Λοιπόν, για αποκρέατα, μόνο αυτά εδώ βρήκε. Τα σνίτσελ, δεν είχε φρέσκο κρέας καθόλου, τίποτα λέει, χαμός. Λοιπόν, πίτσε σκόρδο, από εκεί ψωμία τοστ, γάλα, άβα φρόλουτρο, πάλμολι, βεντό ένα λάδι για τηγάνισμα, κουλουράκια, δύο είδη με βανίλια και με πορτοκάλι. Γιαούρτι, χυμούσε παιδιά, πατάτες, αλάτι, χαρτοπετσέτες, κάτι κονσέρβες για καλό κακό, δεν ξέρω, τσίχλες, βούτυρο, λεμόνι, μήλα, ένα σαλάμι μόνο αυτό βρήκε, δεν είχε τίποτα, ντομάτες, αγγούρια, τυρί, τέτοιο και ζαμπονοτυρί για τοστ, κάτι σοκολάτες, μπισκότα και αυτά εδώ τα πατατάκια. Λοιπόν, ό,τι βρήκε αυτά, α, και χαρτί κουζίνας εδώ που είναι ρολό μεγάλο. Χαρτί υγείας δεν υπήρχε, δεν ξέρω τι γίνεται με το χαρτί υγείας, γιατί όλοι ψωνίζουν χαρτί υγείας. Δεν ξέρω αν θα μας σώσει το χαρτί υγείας. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν τα σημερινά ψώνια, είναι λίγο απελπισία. Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε, υπομονή και ελπίζω να περάσουν όλα και να πάνε όλα καλά. Έχω βάλει τώρα σε μια κατσαρόλα να φτιάξω κάτι σαν τσάι, σαν κομπόστα θα είναι. Έχω βάλει λοιπόν, είναι εδώ γράφει μύρτιλο μαύρο και αυτό εδώ, υποφαίες, υποφάες, δεν ξέρω, εμείς αυτό το παίρνουμε από το ρώσικο σούπερ μάρκετ. Είναι καταψυγμένα, έχουν πάρα πολλές, μισό λεπτάκι το φόξ, πάρα πολλές βιταμίνες και είναι πολύ νόστιμο. Βάζουμε καυτό νερό με λίγη ζάχαρη, άμα θέλει μπορείτε να το πείτε και χωρίς ζάχαρη και είναι φανταστικό. Συγγνώμη για το ήχο, απλά έχω βάλει το βραστήρα εδώ δίπλα. Αυτό λοιπόν είναι ωραίο τσαγάκι, ζεστό, χωρίς καφείνη βέβαια. Blueberries.
Δεν είναι blueberry, είναι μύρτιλο και υποφαές. Πώς λέγεται, πώς το διαβάζεις αυτό, Τόνια? Τόνια. Υποφαές. Αυτά λοιπόν. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Έχει φανταστικές βιταμίνες και είναι και... Λοιπόν, καλό. Αυτό και πολύ νόστιμο κιόλας. Αυτά λοιπόν. Θα βάλω τώρα νεράκι, θα σας δείξω πώς το κάνω. Λοιπόν, έχω βάλει ζάχαρη, όπως σας είπα, και λεμονάκι έχω κόψει επιπλέον. Και πάω να ρίξω καυτό νερό. Βλέπετε? Κάπως έτσι. Αχ, θα εντρώσει τώρα το κινητό μου. Αυτό εδώ τα βλέπω κιόλας. Βάζω πολύ. Και θα το κλείσω και θα το αφήσω αρκετή ώρα. Μέχρι να πάρει καλά το χρώμα και τη γεύση και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επανέρχομαι. Που είχαμε τελειώσει, παιδιά. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω, τι να σας δείξω. Είμαι... Δεν ξέρω, τι έχω παίξει. Ειλικρινά σας μιλάω. Επειδή δεν βλέπω μόνο ελληνικά νέα, εμείς προσωπικά, η οικογένειά μας, βλέπουμε 3-4 χώρες ταυτόχρονα. Και έχουμε, βλέπουμε πράγματα που γίνονται, ότι να πεις δεν είναι μόνο σε μια χώρα, είναι παγκοσμίως και είναι... Τώρα, για παράδειγμα, είδαμε τις ειδήσεις της Ουκρανίας. Σε 3 μέρες κλείνουν τα σύνορα εντελώς. Είτε θα είναι τρένο, δεν μπαίνει κανένας τίποτα. Ή αν θέλεις να μπεις στη χώρα τώρα, προλαβαίνεις μέσα σε 3 μέρες, θα είσαι σε καραντίνα 14 μέρες, οπωσδήποτε. Όποιος προλάβει, προλάβει να πάει, αλλιώς δεν θα μπορέσει να μπει. Σε 2 εβδομάδες δεν κυκλοφορεί τίποτα, κανένας δεν θα μπει μέσα στη χώρα. Επίσης και σε άλλες χώρες που κοιτάμε, γιατί σας λέω, δεν κοιτάμε μόνο Ελλάδα, κοιτάμε... Και είναι, είναι τόσο δύσκολο, δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη ούτε να... Πραγματικά είναι, προσπαθώ να είμαι ψύχραιμη, προσπαθώ να... Και θέλω να περνάω χρόνο με τα παιδιά και να δείξω ότι είμαστε... Αλλά εντάξει, τα παιδιά βλέπουν και ζουν αυτά που ζούμε κι εμείς. Τώρα ο σύζυγος πήγε στο σούπερ μάρκετ και λέει, είναι τα χειρότερα ψώνια της ζωής μου. Λέει, επειδή φορούσε μάσκα και γάντια, λέει, με κοιτάγανε, λες και είμαι άρρωστος. Λέω, έπρεπε να πεις. Λέει, το κοίταγε, ήταν μια μαμά με ένα παιδάκι, λέει, τον κοίταγε το παιδάκι και η μαμά λέει, έλα το αγάπη μου και καλά ότι... του λέω, έπρεπε να πεις ότι δεν είσαι άρρωστος, απλά προστατεύεσαι. Ναι, δεν ξέρω, είναι... Λέει, η κοπέλα στο ταμείο, της λέει, κοντεύω να τρελαθώ. Τι να πούμε, πραγματικά, πράγματα δεν υπήρχε τίποτα, τα ράφια δεν έβρισκε τίποτα, ούτε κρέας, ούτε γάλατα, ούτε σαλάμια, ούτε τυριά, ούτε... Αυτά λοιπόν, τώρα θα πάμε να πάμε, έχουν ψηφί οι πίτσες μας, επίσης και το τσάι μου μάλλον θα έχει γίνει, εδώ ήρθε και η Τόνια, πού είσαι Τόνια, έλα εδώ, όλα καλά, πού είσαι σήμερα, δεν σε βλέπουμε σήμερα καθόλου. Τι κάνεις, διαβάζεις, παίζεις στο TikTok, πού βρίσκεσαι, για πες μας. Σήμερα στο YouTube. Ναι, και και τι βρήκες, κάτι, καμία ιδέα. Ναι, τρεις. Ω, τέλεια. Για τα παιδιά ζητάνε το part 2 για αυτό το βίντεο. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το βίντεο, να σας πω την αλήθεια, γιατί το μοντάζ μου ήταν πολύ δύσκολο και νευρίασα και... Με τις μάσκες. Με τις μάσκες, ναι, παρόλο που... Τον έβασες. Ναι, παρόλο που δεν είναι τίποτα. Είχα νευριάσει πάρα πολύ. Ήταν πολύ πιο δύσκολα βίντεο και είχα κάνει. Δεν ξέρω, αυτό μου πήγε. Δεν μου άρεσε, τέλος πάντων. Μην ξανακάνεις τέτοιο βίντεο. Αυτά λοιπόν. Εσάς σας άρεσε το βίντεο με τις μάσκες της Τόνια? Όποιος δεν το έχει δει. Με τον Αρακά! Και με τον Αρακά, ναι, και με είχε κάτι άλλο. Με τον Αρακά. Με τη μάσκα, με τον Αρακά. Φασολάκι. Με το φασολάκι, όχι τον Αρακά, λέει η Τόνια. Αυτό. Για πες μας κάτι, Τόνια, κάτι χαρούμενο, κάτι ευχάριστο, εσύ. Γιατί εγώ λέω όλα... στεναχωρημένα τα πράγματα. Για πες εσύ κάτι ευχάριστο. Πες μας κάτι. Ευχάριστο. Ναι. Θα πάω να φάω. Θα πάω να φάω. Ευχάριστο είναι αυτό. Μπαμπά, εσύ κάτι ευχάριστο. Για πες. Αύριο να πάμε σε παραλία, λες. Ναι. Είσαι σίγουρο, ναι. Μπορούμε. Ναι. Παραλία είπαμε, όχι μοναστεράκι. Όχι, παραλία. Παραλία. Παραλία, παραλία. Παραλία εκεί που δεν έχει κόσμο. Παραλία εκεί που δεν έχει κόσμο, λέει ο μπαμπάς, θα πάμε. Γιατί πρέπει, εντάξει, πρέπει να κάνουμε υπομονή, λέμε. Αλλά έτσι, στον δάσο, στην παραλία που να μην έχει κόσμο δίπλα μας, να μην πλησιάζουμε, να μην ακουμπάμε κάτι. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Όχι παιδικές χαρές, όχι παιδότοπος. Αλλά τώρα δεν μπορείς να πας ούτε εκεί. Έχουν κλείσει στη δικιά μας περιοχή προσωπικά. Έχουν κλείσει και τις παιδικές χαρές και τα πάντα, ναι.
Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Κλείσαν τα σχολεία και ο κόσμος πήγε στις παιδικές χαρές. Είχαν γεμίσει. Τα πεντότοπα τώρα να κλείσουν τα σχολεία. Για σοβαρούς λόγους κλείσαν. Δεν κλείσαν τα σχολεία διακοπές, παιδιά. Και οι άλλοι να πάνε να πάρουν τα παιδιά να τους σηκώσουν και να πάνε στο πεντότοπο. Σεροκέφαλος, τι να κάνεις. Τι μυαλό πρέπει να έχεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πρέπει να έχεις. Είναι μάλλον κάποιοι από αυτούς που γράφουν ότι σιγά το κορονοϊό. Ναι. Τι είναι έτσι, αυτό το πράγμα. Πες τους, έτσι λέγανε και στην Ιταλία. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Στην Ιταλία, άκουσα σήμερα την κοπέλα αυτή που είχε γράψει ένα αφιέρωμα για την Ελλάδα. Βασικά η κοπέλα που σου έλεγε είχε γράψει για τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν περίμενε καν ότι θα φτάσει τόσο πολύ, ότι θα φτάσει να τον δουν τόσα άτομα και θα είναι τόσο viral το γράμμα της. Και έλεγε, παιδιά, προσέξτε να μην φτάσετε εσείς εκεί που φτάσαμε εμείς. Έχω διαβάσει και το μήνυμα αυτό που έχει στείλει. Έχω δει σήμερα και το βίντεο που ήταν σε κάποια εκπομπή, δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν και δύο κοπέλες διαφορετικές και οι δύο ήταν, τι να σας πω, εγώ που έβλεπα τρέχανε τα δάκρυα, γιατί πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Μου αναβαίνει ο πυρετό. Και κάθε μέρα αισθάνομαι κάποια συμπτώματα. Μία μου ποδάει ο λαιμός, μία μου νομίζω ότι έχω ζεσταθεί, ότι έχω πυρετό. Εχθές είχα με τρεις το πυρετό. Ναι, με αυτά που ακούς, με αυτά που βλέπεις και με όλα αυτά αισθάνεσαι και εσύ άρρωστος. Δεν ξέρεις. Εγώ πριν κυκλοφορούσα. Εντάξει, πριν κλείσουν τα σχολεία, όχι, καμιά εβδομάδα δεν έβγαινα, ήμουν σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, εμείς σήμερα θα σας χαιρετήσουμε εδώ. Ναι, το ξέρω, σήμερα δεν κάναμε πολλά πράγματα. Αύριο ελπίζουμε να είναι λίγο πιο χαρούμενο το βίντεο. Θα είναι και ο μπαμπάς μας σπίτι. Θα είμαστε πιο μαζεμένοι, πιο οικογενειακά. Έτσι. Αυτά λοιπόν. Εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Και το μόνο που μπορούμε να σας πούμε, προσέξτε πάλι τον εαυτό σας. Προσέξτε τα παιδιά και την οικογένειά σας. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Γεια σας.